κύριε Παπαθεοδόρου, θέλουμε να σας καλωσορίσουμε καταρχάς στο στούντιο μας στο Κοζάνη TV. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Ήρθατε στην Κοζάνη και επισκεφτήκατε το 17ο Δημοτικό Σχολείο της Κοζάνης για ένα πρόγραμμα του ΕΚΒ, το οποίο θα μιλήσουμε συνέχεια τι είναι αυτό. Θα ήθελα αρχικά λίγο να μου πείτε πώς σας φάνηκαν οι μαθητές του σχολείου, πώς τους είδατε. Καταρχήν, ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν εντυπωσιασμένος από τους μαθητές του Δημοτικού και από όλα τα παιδιά που ήρθανε, διότι ήρθανε μη εργάσιμη ημέρα και ώρα, ήρθανε Σάββατο, ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Τα παιδιά τα βρήκα πανέξυπνα και οι ερωτήσεις τους, είναι αλήθεια, με δυσκόλεψαν σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή σε αρκετές ερωτήσεις δεν ήξερα τι να απαντήσω, οπότε απάντησα απλά δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση γιατί δεν ξέρω τι να απαντήσω. Και το οποίο είναι και πιο ανθρώπινο και πιο ίσως φυσιολογικό από το να βρίσκα κάτι εκείνη τη στιγμή για να πω και να ικανοποιήσω, ξέρω εγώ, το ακροατήριο. Ήτανε πολύ διαβασμένα παιδιά, αυτό φάνηκε δηλαδή από την ποιότητα των ερωτήσεών τους. Και ήταν πολύ μεγάλη και η συμμετοχή τους. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν ντράπηκαν να ρωτήσουν το οτιδήποτε. Και μιλάμε για παιδιά, ο κορμός ήταν έκτη δημοτικού, αλλά υπήρχαν και παιδιά μικρότερα, και μεγαλύτερα βέβαια, και μικρότερα. Μου έκανε εντύπωση ότι ακόμα και μικρότερα παιδιά δεν ντράπηκαν να ρωτήσουν μπροστά στους συμμαθητές τους της έκτης, αλλά έλαβαν και αυτά μέρος στη συζήτηση. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό που συμμετέχετε είναι ένα πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και εφαρμόζεται σε πόσα σχολεία σε όλη την Ελλάδα? Σε 900 σχολεία. Στην ουσία δεν είναι, το διαχειρίζεται το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Είναι πρόγραμμα και κονδύλια του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία επειδή το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου έχει το know-how με τα σχολεία και ξέρει πώς διακινείται, πώς μπορούν να διακινηθούν οι συγγραφείς, έχει τις επαφές με τα σχολεία. Γι' αυτό έχει πάρει αυτό το πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας. Το οποίο τι ακριβώς είναι λοιπόν? Το οποίο λέγεται πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, εφαρμόζεται πιλωτικά σε 900 ολοήμερα δημοτικά σχολεία, όπου οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν ένα βιβλίο, να προβληματιστούν, να το δουλέψουν στην τάξη και μετά να έρθει ο συγγραφέας της επιλογής τους, του βιβλίου δηλαδή, και να συζητήσουν μαζί τους διάφορα θέματα. Αντικαθιστά κατά κάποιο τρόπο το παλαιότερο πρόγραμμα του ΕΚΕΒΗ, ήταν αυτούσιο πρόγραμμα του ΕΚΕΒΗ, το συγγραφής και εικονογράφης στα σχολεία, το οποίο ίσχυε μέχρι και την προηγούμενη χρονιά. Είναι καλό πρόγραμμα αυτό της φιλαναγνωσίας, είναι περίπου σαν το συγγραφής και εικονογράφης στα σχολεία. Σε τι αποσκοπεί ουσιαστικά? Αποσκοπεί στο να έρθουν οι μαθητές σε επαφή κατά κύριο λόγο με ένα λογοτεχνικό κείμενο, με ένα βιβλίο και δευτερευόντως με τον ίδιο το συγγραφέα. Έχω μία μικρή ένσταση για αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή απευθύνεται μόνο σε 900 δημοτικά, σε κανένα γυμνάσιο και σε κανένα λύκειο. Πιστεύω ότι το παιδί σταματάει την ανάγνωση όταν βρίσκεται στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ίσως είχε μεγαλύτερη αξία να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Βέβαια, είναι άλλη η φιλοσοφία του. Ίσως το παιδί να μαθαίνει από μικρό να διαβάζει και γι' αυτό εφαρμόζεται στα δημοτικά. Δυστυχώς, στις μεγαλύτερες τάξεις γυμνασίου λυκείου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι αντίστοιχο, το οποίο το θεωρώ απώλεια. Μίλησα προηγουμένως και μπορεί να ακούστηκε και κάπως ότι κάποια βιβλία είναι στην ουσία σαβούρα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ακράδαντα ότι κάθε βιβλίο έχει την αξία του. Για ποιο λόγο? Γιατί διαβάζοντας ακόμα και άσχημα βιβλία, κακά βιβλία, στο τέλος καταλαβαίνεις ποιο είναι το καλό. Δηλαδή, στα σκουπίδια μπορεί να φανεί ένα μαργαριτάρι ή ένα διαμάντι. Σε ένα βουνό από διαμάντια δύσκολα ξεχωρίζει το ένα διαμάντι. Συνεπώς, τα βιβλία είναι η μοναδική τέχνη, να το πω, η οποία αναπτύσσει την κριτική ικανότητα του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να πει, ναι, αυτό είναι ένα κακό βιβλίο, αυτό είναι ένα καλό βιβλίο.
Μέχρι στιγμής τα συμπεράσματά σας από τις συζητήσεις που έχετε με τα παιδιά στα σχολεία που έχετε επισκεφθεί, ποια είναι? Είμαι εντυπωσιασμένος με την ποιότητα της δουλειάς και την ποιότητα των παιδιών και των δασκάλων ή καθηγητών στην επαρχία. Κάθε επίσκεψη δουλεύεται πολύ καιρό πιο πριν, ούτως ώστε να είναι έτοιμα τα παιδιά για να δεχτούν το συγγραφέα και με τις ερωτήσεις τους, αλλά και με το κείμενο που θα έχουν διαβάσει. Δυστυχώς, αυτό το πράγμα στην Αθήνα δεν γίνεται στην έκταση που θα περίμενε κάποιος να γίνει. Θεωρώ ότι και τα παιδιά και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στην επαρχία είναι πιο ψαγμένοι, πιο πρόθυμοι να προσφέρουν. Πολλές φορές, όλες τις φορές, αφελοκερδώς, δηλαδή θυσιάζοντας από τον προσωπικό τους και τον οικογενειακό τους χρόνο για να διοργανώσουν τέτοιες εκδηλώσεις. Τα παιδιά ανταποκρίνονται πάντα και παντού στην επαρχία με αξιοθαύμαστο τρόπο, δηλαδή λαμβάνουν μέρος, θεωρούν κάτι δικό τους, ότι έρχεται ένας άνθρωπος που πρέπει να τον τιμήσουν, να διαβάσουν, να λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία, τι θέλουν αυτή τη διαδικασία. Εγώ προσωπικά προτιμώ να πηγαίνω σε επαρχία, να πηγαίνω εκτός Αθηνών για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Στην Αθήνα τι ακριβώς γίνεται δηλαδή, γιατί αναφέρονται πολλές φορές τη διαφορά. Στην Αθήνα έχω την εντύπωση ότι κυριαρχεί μια γενική αδιαφορία, επειδή υπάρχει και ένας υπερκορεσμός εκδηλώσεων, τόσο από τα βιβλιοπωλεία όσο και από διάφορες ομιλίες ή διάφορες παρουσιάσεις βιβλίων. Υπάρχει ένας υπερκορεσμός εκδηλώσεων, ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά. Η μία εκδήλωση θάβεται κάτω από την άλλη. Έτσι και παρουσιάζει το βιβλίο σου σε κάποιο χώρο. Δεν θα έρθει ευρύ κοινό, αλλά πρέπει να βασιστείς πάνω στους δικούς σου γνωστούς, στις δικές σου γνωριμίες για να έρθουν. Εγώ προσωπικά δεν συνηθίζω, το έχω κάνει ελάχιστες φορές, δεν μου αρέσει να το κάνω. Στα δε σχολεία, δεν λέω στο σύνολο, αλλά σε πάρα πολλά σχολεία κυριαρχεί η εντύπωση και η άποψη ότι ας χάσουμε και κάποια διδακτική ώρα, δεν πειράζει, ας έρθει κάποιος να μιλήσει, ό,τι και να πει, θα χάσουμε. Μερικές φορές δηλαδή έχω τύχει και σε σχολεία που δεν ήξεραν ποιος πήγε και για ποιο λόγο, δηλαδή ποιος ήμουνα, το ονοματεπώνυμό μου. Δεν ήξεραν όχι τι έχω κάνει και τι έχω γράψει, αλλά ούτε το ονοματεπώνυμό μου. Αυτό από ένα σημείο μάλλον δεν βοηθάει καθόλου. Δεν προάγει τίποτα. Και τι ουσιαστικά, τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει αυτό? Υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει για να αλλάξει? Τι πιστεύετε? Αυτό λογικά επαφίεται κατά κύριο λόγο στα σχολεία. Έτσι, επαφίεται στους δασκάλους και στους καθηγητές, το πώς θα το δουλέψουν, αν έχουν όρεξη να το δουλέψουν. Έτσι. Βεβαίως εγώ από τη μεριά μου, όπου πηγαίνω και δεν είμαι η συγγραφής, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ανταλλάσσουν τις εντυπώσεις τους. Και στα μέρη τα οποία γίνεται μια πραγματική δουλειά, όπως καλή ώρα εδώ πέρα και σε πολλά μέρη της Ελλάδας, να πηγαίνουν και να βοηθάνε και αυτοί με τον τρόπο τους, να τιμούνε αυτούς που τους τίμησαν, έτσι. Ενώ σε κάποια άλλα μέρη στα οποία δεν γίνεται καμία δουλειά, είναι εντελώς διεκπεραιωτικό το θέμα, καλό θα ήταν να μην πηγαίνουν. Όπως και για τη διαπασόν, στην αρχή ήταν να το ονομάσω 33 τραγούδια, επειδή είναι 33 τα κεφάλαια. Έλεγα κι εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, λέω είναι τεράστιος ο συμβολισμός, θα είναι 33 τα τραγούδια. Γιατί 33 είναι τα χρόνια του Χριστού και 33 είναι τα χρόνια του Μεγαλέξανδρου. Και επειδή ο ήρωας, πάλι με το δικό μου το μυαλό, είχε κάτι ηρωικό και τραγικό μαζί, λέω θα μείνει στο 33 τραγούδια. 33. Ούτε 32 ούτε 34. Εκ των υστέρων, όταν ήταν να βγει το βιβλίο, λέω τώρα 33 τραγούδια. Δεν λέει αυτό σαν τίτλος, δεν μ' αρέσει. Οπότε λέμε να βρούμε έναν άλλο τίτλο. Το παιδεύαμε από εδώ, το παιδεύαμε από εκεί, άντε να βγει στη διαπασόν. Περιχαρείς εγώ ότι είχα βρει την τιτλάρα, ας το πούμε, του 21ου αιώνα, η διαπασόν. Βγαίνει το βιβλίο στη διαπασόν και όλοι μίλαγαν βεβαίως για τη διαπασόν και εννοούσαν βεβαίως το καινούριο CD του Μητροπάνου. Τα παιδιά θεωρείτε πως διαβάζουν στις μέρες μας? Θεωρώ ότι δεν διαβάζουν λιγότερο ή περισσότερο από ό,τι στις δικές μου τις μέρες.
Εντάξει, οι πειρασμοί, όταν λέμε, ξέρω εγώ, το Facebook, το ίντερνετ κτλ., δεν υπήρχαν τότε όταν ήμουν εγώ μαθητής. Έτσι, οι διέξοδοι είναι τώρα πολύ περισσότερες. Δεν υπήρχαν καν τα DVD τότε. Πιστεύω ότι δαπανώνται πολλά κονδύλια σε σχέση με το παρελθόν για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ίσως τις περισσότερες φορές χωρίς να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δηλαδή χωρίς να μεγαλώσει η πίτα του αναγνωστικού κοινού. Παλιά δεν δίνονταν χρήματα για τέτοιου είδους εκδηλώσεις και δεν συνηθίζονταν για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και το αναγνωστικό κοινό ήταν περίπου όσο και τώρα. Εγώ θεωρώ μεγάλη πρόκληση για μένα όταν πηγαίνω στο σχολεία, κατά κύριο λόγο σε γυμνάσια και λύκεια, και έρχομαι σε επαφή με μαθητές οι οποίοι εντός εισαγωγικών είναι παραβατικοί, παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά. Αυτοί οι μαθητές είναι μια αποκάλυψη για μένα. Έτσι, γιατί ενώ θεωρούν τον εαυτό τους χαμένο και loser μέσα στο μάθημα, και γι' αυτό ίσως έχουν αναπτύξει και κάποιες τάσεις, σου λένε χαμένο είναι το παιχνίδι, άλλος είναι ο καλός εδώ πέρα, εγώ δεν μπορώ να συναγωνιστώ, είμαι ο τελευταίος της τάξης. Όταν πηγαίνω σε σχολεία, σε γυμνάσια και λύκεια και τους βλέπω αναγκαστικά όλους το ίδιο, έτσι δεν ξέρω και κάποιον μαθητή, είναι αυτοί που θα κάνουν τις περισσότερες ερωτήσεις και θα έχουν τις περισσότερες παρεμβάσεις. Και το πιο εντυπωσιακό, γιατί έχω και μια ανατροφοδότηση μετά από τους καθηγητές και τους δάσκαλους, είναι αυτοί που θα πάνε στη βιβλιοθήκη να ζητήσουν βιβλίο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, σε επισκέψεις δικές μου, ίσως να μην ενδείκνεται και τόσο πολύ για καλούς μαθητές. Και καλοί μαθητές, κατά κάποιο τρόπο, φαίνονται πιο μπλοκαρισμένοι από τους εντός εισαγωγικών κακούς μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν δυνατότητες, αλλά δεν τους δόθηκαν κίνητρα. Ακριβώς, ναι. Δεν τους δόθηκαν κίνητρα. Φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό δρά κατασταλτικά, έτσι, ενάντια σε κάθε πρωτοβουλία και σε κάθε ελεύθερη βούληση. Είμαι εντυπωσιασμένος από παιδιά τα οποία μου έχουν στείλει κείμενα δικά τους, τα οποία είναι μαθητές του 11, του 12, κείμενα δικά τους, τα οποία είναι και αριστουργηματικά κάποιες φορές, μπορώ να πω. Στίχους γράφουν, μουσική παίζουν, έτσι, και θεωρούν τους εαυτούς τους χαμένους. Αυτό είναι ένα μεγάλο κρίμα. Βέβαια, στην όλη αυτή διαδικασία δεν ξέρω το ρόλο των συγγραφέων. Για μένα, αρκετά βιβλία, για να μην πω πάρα πολλά βιβλία παιδικής λογοτεχνίας, δεν θα έπρεπε να βγαίνουν με την ευχέρεια και την άνεση που βγαίνουν σήμερα. Ευτυχώς έχει μειωθεί και λόγω κρίσης αυτή η τάση της υπερπροσφοράς τίτλων. Ένα παιδί, για να διαβάσει κάτι και να ενδιαφερθεί για το διάβασμα, πρέπει να του κεντρήσει το ενδιαφέρον. Έτσι, η ελληνική παιδική λογοτεχνία, εφηβική και νεανική, έχει μείνει σε μεγάλο ποσοστό λίγο πίσω. Δηλαδή, είναι λίγο συντηρητική και λίγο συντηρητικά τα θέματα. Κατά τη γνώμη μου, θα χρειαζόταν περισσότερη τόλμη. Λοιπόν, αλλά το ζήτημα είναι ότι, και αυτό το λέω σε όλα τα παιδιά, σε όλους σας δηλαδή, ότι ο κάθε ένας από εσάς έχει ένα ταλέντο. Κάποιοι μπορεί να το έχουν βρει. Μπορεί να είναι ταλέντο αθλητικό, μπορεί να είναι ταλέντο στη μουσική, μπορεί να είναι ταλέντο να γράφετε, μπορεί να είναι ταλέντο στη μαγειρική, στην κυπουρική, δεν έχει σημασία πού. Υπάρχει ένα ταλέντο σε κάθε έναν από εσάς. Η γνώμη μου είναι ότι οφείλει ο καθένας σας και κάθε μια σας αυτό το ταλέντο να το βρει και να το αξιοποιήσει. Και θα υπάρχουν απογοητεύσεις, θα υπάρξουν πολλά χαστούκια, έτσι, αυτό το ταλέντο να αναγνωριστεί, αλλά άμα τελικά πιστεύετε σε κάτι και σας ευχαριστεί να το κάνετε αυτό το κάτι, για μένα αξίζει να το κυνηγήσετε. Δεν πειράζει, ας αργήσει χρόνια. Έτσι. Μερικές φορές ευχαριστιέσαι και όταν σκέφτησε μετά, κοίταξε, ας το πούμε, καθυστέρησα και κοίταξε τις απογοητεύσεις και κοίταξε ότι τελικά βγήκε κάτι που με ικανοποιεί. Αυτό αξίζει, μου φαίνεται.
αυτό που κάνετε εσείς είναι κάτι ξεχωριστό, τόλμω να πω. Τα βιβλία, ουσιαστικά τα δικά σας, δεν είναι τα κλασικά βιβλία της παιδικής λογοτεχνίας που ξέρουμε μέχρι σήμερα, αλλά προσπαθούν να βάλουν το παιδί σε μια άλλη διαδικασία και σε έναν μεγαλύτερο ρεαλισμό, μπορώ να πω. Δεν θεωρώ. Αυτό είναι, δεν το αποφασίσατε. Δεν το αποφάσισα. Είναι. Έτσι μου βγήκε απλά. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου σε γραφέα παιδικής λογοτεχνίας όσο εφηβικής και νεανικής. Πιο πολύ νεανικής. Δηλαδή, ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να διαβαστεί από ένα μαθητή λυκείου. Μπορεί να κατέβει και μέχρι ένα μαθητή γυμνασίου ή δημοτικού, από ό,τι είδα και έχω εντυπωσιαστεί που διαβάζονται και από μαθητές δημοτικού, αλλά που μπορεί να τα διαβάσει κάλλιστα και ένας ενήλικας. Με ενδιαφέρει δηλαδή αυτό το είδος το οποίο γεφυρώνει τις ηλικίες, έτσι, ή μάλλον εκεί, εκείνο το είδος στο οποίο, ας το πω και έτσι, έχει χαθεί η μπάλα. Δηλαδή τα παιδιά δεν διαβάζουν στην ηλικία του λυκείου. Με ενδιαφέρει, μου κεντρίζει το ενδιαφέρον αυτή η ηλικία. Ουσιαστικά βλέπετε ανταπόκριση. Υπάρχει ανταπόκριση από τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Ναι. Εκεί που έχω πάει, τώρα δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι, βλέπω πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχουν θέματα που τους αγγίζουν, υπάρχουν πάρα πολλοί προβληματισμοί, τους οποίους δεν τους βγάζουν στην τάξη, δεν τους βγάζουν στο σχολείο. Ευτυχώς με τα βιβλία και τις επισκέψεις δίνεται μια αφορμή ούτως ώστε να συζητήσουν και κάποια θέματα πιο προσωπικά που τους απασχολούν, όχι μόνο τα μαθήματα και ξέρω εγώ τι, αλλά είναι οι ηλικίες στην οποία διαμορφώνεται στην ουσία ο τελικός άνθρωπος, ας το πω έτσι, και αυτό το συζητάνε στην τάξη. Δηλαδή τα βιβλία κατά μία έννοια βοηθάνε σε αυτό, στο να βγάλουν τον εσωτερικό τους κόσμο τα παιδιά. Θεωρείτε πως η εκπαίδευση στη χώρα μας των βαθμίδων στον οποίο ανταποκρίνεστε έχει αγκυλώσεις, και αν ναι, ποιες είναι αυτές και πώς μπορούμε να αλλάξουμε? Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ναι, πιστεύω ότι έχει τεράστιες αγκυλώσεις. Βλέπω συνεχόμενες προσπάθειες, συνεχείς προσπάθειες και με πολύ καλές προθέσεις να πάνε τα πράγματα προς το καλύτερο. Αλλά τα αποτελέσματα είναι, ας μου επιτραπεί η λέξη, λιγάκι εντός εισαγωγικών θα το πω έτσι, ευνοχιστικά για τα παιδιά. Δηλαδή η εκπαίδευση σήμερα στην Ελλάδα δεν αφήνει κανένα περιθώριο πρωτοβουλίας ούτε σε δάσκαλο, ούτε σε καθηγητή, ούτε σε μαθητή. Είναι λιγάκι κονσερβοποιημένη, δηλαδή είναι μέσα σε ένα καλούπι. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω πρωτοβουλίες, όπως τώρα στο 17ο Δημοτικό, αλλά και σε άλλες πόλεις, πρωτοβουλίες καθηγητών, πρωτοβουλίες δασκάλων, πρωτοβουλίες μαθητών, οι οποίοι, ξέρω εγώ, γράφουν εργασίες, κάνουν κολλάζ πάνω στα βιβλία, γράφουν τραγούδια, κάνουν σκετσάκια ή ένα μίνι θεατρικό έργο από μόνα τους. Λοιπόν, αυτές οι πρωτοβουλίες, αν μη τι άλλο, και πέρα φεύγουν από το επίπεδο του βιβλίου πλέον και της λογοτεχνίας, και με αυτές τις πρωτοβουλίες κοινωνικοποιούνται και τα παιδιά, δένουν μεταξύ τους. Δηλαδή, έχω δει παιδιά μου έχουν πει που δεν μιλιόντουσαν. Και επειδή έκαναν ένα βιβλίο στην τάξη, το οποιοδήποτε βιβλίο στην τάξη, δέθηκαν κατά κάποιο τρόπο και έκαναν την καλύτερη παρέα. Αυτό που πιστεύετε ότι άμεσα θα πρέπει να αλλάξει για να γυρίσει και σελίδα ουσιαστικά η εκπαίδευση στη χώρα μας, ποιο είναι? Να μην υπάρχουν τόσοι πολλοί κανονισμοί που να πνίγουν τα σχολεία και τόση πολλή τυπολατρεία που να πνίγει τα σχολεία, και να υπάρχουν κίνητρα, και όταν λέω κίνητρα δεν εννοώ πάντα οικονομικά, εννοώ και ηθικά, για να γίνονται τέτοιες πρωτοβουλίες, να αναλαμβάνονται τέτοιες πρωτοβουλίες στα σχολεία. Δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, δεν κοστίζει τίποτα, είναι το ευκολότερο, έτσι. Έχω ακούσει ότι αυτή τη σχολική χρονιά έκλεισαν οι 700 βιβλιοθήκες που είχαν ιδρυθεί το 1996, αν θυμάμαι καλά. Βγήκε μία εγκύκλιος να παραδοθούν τα κλειδιά στον διευθυντή και να ανοίγουν μόνο στα διαλύματα κτλ. Είδα βιβλιοθήκες, κάποιες βιβλιοθήκες που έχω δει στην επαρχία, είναι σαν κυψέλες. Δηλαδή πάνε τα παιδιά εκεί στο διάλειμμα, κάνουν παρέα, παίρνουν βιβλία. Όταν ξέρω εγώ έχουν κάποια κοινή ώρα, το ίδιο. Σε ένα διάλειμμα, τι να πρωτογίνει. Εντάξει, το έκαναν, ας το πούμε, για εξοικονόμηση πόρων. Το έκαναν οι υπεύθυνοι των βιβλιοθηκών να πάνε στις τάξεις. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Αλλά όταν θέλουμε να λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα πολιτισμού και ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα παιδείας και ότι
αυτό που εξάγουμε είναι ο πολιτισμός μας, μην το θαύουμε και από μόνοι μας. Πιστεύετε ότι διανύουμε ήδη αυτή την εποχή που περιγράφετε στο βιβλίο σας? Στα χρόνια στο τζάμι, ναι. Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να διανύουμε και χειρότερη εποχή από αυτή που περιγράφω στα χνότα στο τζάμι. Έτσι, γιατί στα χνότα στο τζάμι στο τέλος υπήρχε μία ελπίδα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τώρα θα ήθελα λίγο να πάμε στο κομμάτι της συγγραφικής σας δραστηριότητας. Πριν λίγο μιλήσουμε για το τι ακριβώς κάνατε και τι έχετε στα σκαριά, θα ήθελα λίγο να μου πείτε αν η κρίση έχει επηρεάσει τον κλάδο σας. Ναι. Πάρα πολύ. Όταν λέω πάρα πολύ, στην αρχή νόμιζα και εγώ ήμουν της άποψης ότι τώρα θα γνωρίσει μια τεράστια ανάπτυξη ο κλάδος. Με την έννοια ότι το βιβλίο είναι ένα δώρο, ανέκαθεν ήταν, αξιοπρεπές και σχετικά προσιτό στην τιμή. Και δεν λέω τα παιδικά ή εφηβικά βιβλία που κάνουν 10-12 ευρώ, αλλά και τα βιβλία ενηλίκων τα οποία φτάνουν 20-22 ευρώ, είναι μια σχετικά προσιτή τιμή για ένα δώρο πλέον. Βέβαια, λογαρίζω χωρίς το ξενοδόχο ότι το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα είναι στην πλειοψηφία του δημόσιου υπάλληλου, οι οποίοι έχουν πληγεί. Από την κρίση είναι οι πρώτοι που έχουν πληγεί. Έτσι έχει μειωθεί. Από την άλλη, η άλλη τάση που δημιουργείται είναι ότι επειδή έχουν δημιουργηθεί μεγάλες αλυσίδες πολυβιβλιοπωλείων, πολυχώρων, ας το πούμε όπως θέλουμε, αυτό το θεωρώ απαράδεκτο και θα το πω έτσι πολύ ξεκάθαρα, έχουν φεσώσει την αγορά. Έτσι. Έχουν δημιουργήσει τεράστια χρέη προς τους εκδότες. Δεν πληρώνουν τα βιβλία, τα οποία τα έχουν πουλήσει, δεν τα πληρώνουν. Είχα διαβάσει ένα άρθρο στην Καθημερινή μόλις προχθές, ότι τεράστιες αλυσίδες βιβλιοπωλείων χρωστάνε έως και 500.000 σε μεγάλους εκδότες, αναλυσίδα δηλαδή, κάθε εκδότης, μεγαλοεκδότης, έχει και 500.000 χασούρα από κάθε αλυσίδα. Οι μεσαίοι εκδότες 150 με 200.000 και οι μικροί εκδότες 60.000. Αυτή η χασούρα μετακυλίεται προφανώς και σε πωλήσεις υπαλλήλων και σε συρρήκνωση της εκδοτικής δραστηριότητας και ίσως σε μία απόδοση ποσοστών στους συγγραφείς. Και δεν ξέρω, σε κάποια χρόνια ο κλάδος αυτός θα οδηγηθεί σε έναν μαρασμό μιας κάποιας μορφής. Με δυσάρεστα επακόλουθα. Έτσι. Ίσως το μόνο καλό που βλέπω σε αυτό το πράγμα είναι να σταματήσει που έχει ήδη σταματήσει, ο ανταγωνισμός, το οποίο θα βγάλει τους περισσότερους τίτλους αμφίβολης ποιότητας έως και αισχρής ποιότητας. Δεν λέω εννοείται, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω για κάποια βιβλία εξαιρετικά που βγαίνουν και είναι πάρα πολλά αυτά τα βιβλία, αλλά υπάρχει και μια τεράστια μάζα βιβλίων που δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Τώρα, λίγο μπορούμε να κάνουμε έτσι μια αναδρομή για το τι ακριβώς έχετε κάνει μέχρι σήμερα όσον αφορά στο συγγραφικό έργο. Άρχισα να γράφω το 96 και πήρα μέρος το 96 και το 98 σε δύο διαγωνισμούς. Πήρα ένα έπαινο και ένα βραβείο. Τα βιβλία βέβαια τα οποία έπρεπε να βγουν, επειδή ήταν όρος του διαγωνισμού ότι ο αθλοθέτης πρέπει να βγάλει το βιβλίο, βγήκαν το 2000 και το 2001. Αυτό κάπου με έκοψε. Λιγάκι μου έκοψε την όρεξη, τα φτερά μου τα ψαλίδισε. Δεν είχα όρεξη τόσο πολύ να γράψω, αλλά το ξεπέρασα αυτό, και δηλαδή τις πρώτες απογοητεύσεις, έτσι, και τα πρώτα, ας το πούμε, κλεισίματα πόρτας που έφαγα στα μούτρα, τα ξεπέρασα και λέω δεν πειράζει, εντάξει, το κέφι μου κάνω, θα το συνεχίσω. Είχα βγάλει 4 βιβλία μέχρι το 2007 και το 2007 βγάζω τα χνότα στο τζάμι, το οποίο μιλάει για την τρομοκρατία και το οποίο με αφορμή αυτό το βιβλίο ήρθα και το πέρα στην Κοζάνη. Πώς να το πω, τώρα έσπασε ο διάολος το ποδάρι του. Αυτό το βιβλίο πήρε τα βραβεία, το διαβάζω, πήρε το κρατικό βραβείο κτλ. Και ξαφνικά είδα ότι άλλαξε εντελώς η κατάσταση. Άλλαξε και για μένα, δηλαδή εκεί που είσαι σε ένα καθεστώς πλήρους ανυποληψίας, έτσι,
ξαφνικά σε αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο βεβαίως σου φέρνει και μία ανατροπή στην ισορροπία την οποία είχες μέχρι εκείνη την στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι πάντα σε μία εγρήγορση και σε μία προσπάθεια να, ας το πω έτσι, να μην καβαλήσω το καλάμι, δηλαδή να κρατήσω μία κάποια ισορροπία. Εντάξει. Και να κάνω το κέφι μου, να μην φύγω από τον αρχικό στόχο που είναι, ας το πούμε, να γράφω βιβλία για το κέφι μου και να το περάσω σε ένα πιο βιομηχανοποιημένο προϊόν. Μα θέλω να κάνω το κέφι μου. Αν δεν κάνω το κέφι μου, δεν μου βγαίνει και εμένα κάτι καλό, δεν το ευχαριστιέμαι. Βγαίνει ένα βιβλίο λίγο μπούρδα, που δεν υπάρχει και νόημα να το παραδώσω, ας το πούμε, για να εκδοθεί. Θέλω να διατηρήσω τη φρεσκάδα και την ορμή που είχα όταν ξεκίναγα, όσο δύσκολο τώρα και να είναι αυτό. Αυτός είναι ο στόχος μου τώρα. Ετοιμάζετε κάτι? Έχω τελειώσει κάτι τώρα πριν από κάποιες μέρες, το οποίο το θεωρώ είναι νεανικό, καθαρά νεανικό, και μάλλον είναι το μεγαλύτερο που, όχι μάλλον, σίγουρα είναι το μεγαλύτερο που έχω γράψει, τουλάχιστον από πλευράς λέξεων. Το έχω παραδώσει, περιμένω να εκδοθεί κάπου μέσα στην άνοιξη. Έχει σχέση με τα σκουπίδια και με την κρίση. Με την κρίση και με τα σκουπίδια, τουλάχιστον όπως τη βιώνουμε στην Αθήνα, φαντάζομαι και σε άλλες μεγάλες πόλεις, στην επαρχία ίσως είναι λιγάκι σε πιο ελαφρά μορφή τα πράγματα, δεν είναι αυτή η αθλειότητα την οποία συναντάς καθημερινά στην Αθήνα, άστεγους να κοιμούνται έξω από την, ξέρω, Τράπεζα της Ελλάδος, έξω από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Οι άστεγοι άνθρωποι δεν είναι επιλογή τους, έγιναν άστεγοι τώρα, μην τρελαθούμε. Δηλαδή να προχωράς σε κεντρικούς δρόμους και ένα δύο στενά να βλέπεις και πέντε στρώματα με άστεγους. Δηλαδή εντάξει, αυτή είναι μια εικόνα σοκαριστική, ούτως ή άλλως. Όπως σοκαριστική είναι και η εικόνα με τα σκουπίδια, έτσι, για μια μεγαλούπολη, υποτίθεται που θέλει να ονομάζεται και μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, θέλει, που δεν ήταν και κατά τη γνώμη μου ποτέ δεν θα είναι. Έτσι. Όλες αυτές αυτοί οι σκουπιδόλοφοι που υπάρχουν εκεί, βρωμιά που υπάρχει στην πόλη. Η Αθήνα δεν είναι όμορφη πόλη για μένα, εντάξει, για άλλους είναι. Έτσι, για μένα είναι μια άσκημη πόλη, έτσι. Και αυτή την ασκήμια προσπάθησα να τη δώσω ένα βιβλίο, το οποίο δεν περιορίζεται στην Αθήνα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι ένα τοπικό βιβλίο για την Αθήνα. Διαδραματίζεται σε μια χώρα και σε μια πόλη, ίσως και κεντροευρωπαϊκή, νοτιοευρωπαϊκή, δεν το διευκρινίζω, αλλά έχει μέσα παραστάσεις και εικόνες που βιώνουμε καθημερινά όσοι ζούμε στην Αθήνα. Τι μηνύματα θέλετε να περάσετε μέσα από το βιβλίο αυτό και πώς το κυκλοφορείτε? Θα τυκλοφορηθεί «Οι άρχοντες των σκουπιδιών». Μηνύματα δεν θέλω να περάσω. Με την έννοια ότι ο κάθε αναγνώστης έχει το δικό του μήνυμα, παίρνει το δικό του μήνυμα. Έτσι, εγώ μπορώ να πάρω κάποιο μήνυμα, κάτι να καταλάβω, να μην καταλάβω κάτι άλλο, κάποιος άλλος να καταλάβει ένα τρίτο πράγμα. Θα μ' άρεσε απλά να το ευχαριστηθούν το βιβλίο. Και ας μην πάρουν κανένα μήνυμα. Δηλαδή, ακόμα και η διασκέδαση για μένα είναι το μεγαλύτερο μήνυμα. Ειδικά στη σημερινή εποχή. Δεν είναι ανάγκη να είναι έτσι, να πω ότι το μήνυμα είναι, ξέρω εγώ, όλοι μαζί αδερφωμένοι και οικολογία και κάτι τέτοιο. Ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει. Μπορεί και να μην καταλάβει τίποτα. Είναι μεγάλο κέρδος αν περάσει κάποιες ώρες ευχάριστα με ένα βιβλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τη δείξουμε όμως όλες, έτσι. Κάτσε μια στιγμή. Ποιο. Δείξτε το, πάρα πολύ ωραία. Έλα, δείξτε το σε όλους. Όχι, κάτσε. Κάτσε το έτσι. Εδώ. Ποιος θα πήγα για τον Άγιο Βασίλη, ένα χριστουγεννιάτικο παιδικό. Ένα χειροκρότημα για τον Τάσο.